Pero son yo. Ya sumale porque nosotros es filem. Aló. Ya pemu dal dio, pemu dal dio. Ma il Dio sembra una posizione. Deftera, non muoio di Deftera. È un banda Deftera ancora. Banda Deftera. Ma Khomeini, eh? Ma voi rimasto in galar. Non muoio? Sto in galar. E' bigato una fiuce, e sanno che costate un libro, destra cato, piria. Che buxio di questo? Ultimo storia, buti che dire, se c'ho c'è via cato, un libro, e riuscite prova. Dopo di ahi, dopo c'è di chi prego un libro. E la mui, e si costi cato pure si bella Deftera, ora io ho Cristevo, fa con i trapezzi del telefono, c'è fette dosi, c'è batta remata, c'è fette telefono, c'è cambi, c'è fchiasi, c'è fette diamo la chiesa che andò su a Chiriaco, this is Cyprus, d'acci? C'è si volimu, c'è sena, c'è tu cosmo vassori, d'acci? Io ti banda, te ne hai che pancia scunte. Per antisigies, να έχουμε υγεία, εντάξει, θέλω να κάνετε μία φορά να δοκιμάσετε, να ξυπνήσετε τη Δευτέρα και να θεωρήσετε ότι είναι Παρασκευή. Κι αν είσαι, η ψυχολογία της Παρασκευής και του Σαββάτου, που όλος ο κόσμος είναι να κανονίζει, να πάει, να πάει, τη Δευτέρα πρέπει να τη φέρει, τη Δευτέρα για να είμαστε μοντό. Εντάξει, ανεβάσουμε λίγο τον κόμπο. Είναι να μου είναι με το... Εγώ περίμενε, επειδή άρχισες με τα λεφτά, ναι. Και τα δάνεια και τα χρέη και πάνε και έρχονται. Ναι, ούλος ο κόμπος. Ναι, ούλος ο κόμπος. Ναι, ούλος ο κόμπος. Να ευχαριστώ στην Τράπεζα Κύπρου, να την έχουμε καλά. Να μας προσέχει, να είναι ο χορηγός μας. Και αν την χρειαστούμε μπορεί να βοηθήσει. Σωστό. Εντάξει. Πάμε στα δικά μας. Πρώτα να πούμε, έκανα μας παράπονο παραγιόν το... Είναι το δικό σου μόνο να σου πω γιατί να μου το σου πω και αν θυμωσείς. Ρε, αφού κοντά στο αριστερά, κοντά στο δεξιά, σπάτησε το πολύ, μην το ταράσεις. Ρε, ευκήκα σίγες τεχνολογίες, τώρα βάλεις έναν πομπού, είδαμε. Αν θέμα και αν ταράξουμε, αν θέμα και δεν ταράξουμε. Έναν άμιση εκατομμύριο. Έχω πάρει, η κοσόλα και αμέσως και το πράγμα που θέλω να με. Έναν άμιση εκατομμύριο. Με την νέα σεζόν, αν είσαι εδώ, να παίξει πομπά. Φίλε μου. Και του τσάμπους, και τους υπουργούς να μπορούν να κάνουν τον υπουργό μας, δεν μου είναι μετά. Αν είμαστε δάμε το Σεπτέμβρη, ρε. Αν είμαστε δάμε το Σεπτέμβρη, αν είμαι, αν είσαι, αν είμαστε, σωστό. Μπορεί να αλλάξουν. Εντάξει, οκ. Και κρύψε, όχι, πολλά νωρίς ακόμα, μην είμαι πιο που ξέρεις που ξέρεις τα νόμια. Πρέπει να πούμε ότι επειδή θέλω συνέχεια εντάξει, που οι δύο τόπος δεν κάνουν αντίθεση τώρα, οι προβουλευτές, μα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε πόσα ψηφοδελτία είναι. Δεν ξέρω, ρε Μαρέκα, το λάθος μου έρθει. Αν ενημερώσουμε, είναι κάτι που αφού γίνεται χαμός. Πρέπει να πούμε ότι η εκπομπή, εντάξει, να σου το πω, και ξεκινώ όπως θέλεις, η εκπομπή θα υποστηρίξει ανοιχτά, εντάξει, όλους τους υποψήφιους που διαιτελέσαν ποσφαιριστές πρώην ποσφαιριστές. Γιατί δική σου αποφασίζει. Ναι, διότι ανθρώποι του αθλητισμού. Εντάξει. Έχει πολλά θετικά. Τι εννοεί το. Φίλε, είναι να βάλω. Πρώτα απ' όλα. Δεν θα βάλω, εγώ βάλω. Ήταν να βάλει, δεν. Όχι, άκουμε. Τέλο σου έρε. Πρώτα απ' όλα, τι είναι που βάλω, που ήταν παγιοί ποσφαιριστές, που είναι ενεργοί, που την ξέρει ο κόσμος. Το πιο θετικό της υπόθεσης είναι ότι να βάλει οι φίλοι, παρήμως χάρη, ο φίλος μου ο Μάριος ο Ηλίας. Να βάλει ο Παπέτας του Ολυμπιακού. Να βάλει ο Σάκης Ανδρέου της Ομόνιας, στους καούλους. Εντάξει, τούτους είναι ανθρώποι τους ξέρουν. Έβαλε ο Γιώργος Κωνσταντίνου Ισαέκ. Έβαλε ο Γιώργος, ο Άριστος Αριστοκλέους. Το λοιπόν, δέτε με. Τούτους ξέρεις με πολλά καλά. Ας σηκώσουμε το λεπτό. Ο Γιώργος Αβίδης. Και ο Σαββίδης είναι βαρύ. Στην έγκομη, μάλιστα, το την επόμενη εκπομπή θα τους καταγράψουμε όλους. Εντάξει, και να πάνε να σύρετε όλοι πόνα ψήφων ανάλογα με το κόμμα που υποστηρίζει να μην κάνετε. Αλλά το πρώτο θετικό της υπόθεσης είναι, ρε φίλε, πες τώρα αφού όλοι του την Κύπρος, αφού είμαστε, ξέρω τον τάδε και ξέρεις τον τάδε, δεν τον ξέρεις και με καονίζουν, δεν μπορούν καονίζεται, ρε φίλε. Τουλάχιστον τούτους τους ανθρώπους που ξέρουμε το ποιόν τους, ξέρουμε πού να ζεύουμε, ξέρουμε να σηκώσουν το τηλέφωνο να μας απαντήσουν. Ενώ οι άλλοι ούλοι. Α, τόσα χρόνια. Να σου λύσουν, να σου βοηθήσουν τίποτε. Ρε, έχουμε έρθει βοήθειας. Απλά ευκάλλεις ένα άτομο το οποίο γνωρίζεις. Εντάξει. Και τα παρελθόν του, και τα ο ένα του, και τα... Τους άλλους όλους που ψηφίζουμε. Εντάξει. Εντάξει, εσύ είσαι καλούς. Εσύ είσαι...
Μπορεί να του ευρύσει. Να ξαναπώ δουλειά στην κυβέρνηση. Μα πάτε ρε, εγώ και την κυβέρνηση. Έχει να πούμε και στερα, ας το τέλος. Να πούμε ωραίες ιστορίες. Ωραία, λοιπόν. Τι είναι που μπορούμε να πούμε, μάλλον όμως είναι το εξής. Μάλιστα. Όχι, μπορούμε να πούμε, αλλά είμαι βεβαιότητα. Εψάς που δουλειάσαν τα μάτς, άρχι τέλειωσε πρώτα το Πάφος Αβουέλ, μετά τέλειωσε το Άρης ΑΕΚ και μετά το Ανόρθωση Ομόνια. Ναι. Άκου τώρα συνειδημό σκέψεις που έκανα. Εσύ, προσωπικά. Ναι, εγώ ρε φίλε, διότι είναι και δουλειά μου και καλό να σκεφτώ. Ναι. Κοιτάξτε, όσον και να φαίνεται απίθανο, το πρωτάθλημα σήμερα μπορώ να πάρω και τρεις ομάδες. Δηλαδή εσύ μπορείτε να πεις ότι η Ομόνοια είναι πιο λίγες πιθανότητες. Βαθμολογικά ναι. Αλλά εγώ κατέληξα στο εξής σημείο ρε Παλέκο, ότι εάν με ρωτάς σήμερα, πότε θα με ρωτήσεις. Πιθανότητες για τον πρωταθλητή. Εντάξει. Ακούω σε προσοχή. Θα σου έλεγα 33,4 το ΑΠΟΕΛ, 33,3 η ΑΕΚ, 33,3 η Ομόνοια. Και να σου πω, κατανοώ ότι είναι πιο δύσκολο για την Ομόνοια πια σε προγραφή. Αλλά αν η Ομόνοια καταφέρει να πάει στους 74 βαθμούς, τώρα 65, που σημαίνει ότι θα νικήσει την ΑΕΚ, το ΑΠΟΕΛ και τελευταία να αγωνιστεί την ΠΑΦ. Εάν αν πάει 74 βαθμούς και ευνοηθεί που το π.χ. που το ΑΕΚ, που το ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ, μπορεί να κέρδισε το πρωτάθλημα. Okay. Επειδή όλοι μας έχουμε κατά νου ότι είναι υπόθεση, ξέρω εγώ, από ΕΛΑΕΚ. Ναι. Μια που αλλάσεις ένα δευτερόλεπτο κάθε κόμπι. Ναι, μια λογική πρόλεψη που είδαμε πριν να μην θυμίσεις και είπα σου το εγώ, ότι νιώθω ότι το από ΕΛΑΕΚ θα κρίνει τον πρωταθλητή. Αλλά ρε Μαλέκο, επειδή εντόσο αμφίρροπα πλέον τα παιχνίδια, δεν μπορεί να είσαι ιός. Εντάξει. Και παραμένω σε τελειώσει ο λόγο, το ένα που είναι εψέ στο Αλφα. Να τα πούμε. Δηλαδή, τσάβε που περίμενε σε ούλα. Να, τσάβε που έβλεπε ότι μπορούσε να νικήσει ο Άρη. Ή να έρθει η Ισοπαλία, ή να νικήσει η ΑΕΚ. Έτσι, τελικά στο νίκησε η ΑΕΚ, και έχουμε νέα αντροπή στη βαθμολογία. Θα. Η άποψη μου. Η άποψη μου. Που είναι αλλασικά δευτό. Θα σου ξαναπώ την κουβέντα μέσα εκλογές. Ναι. Την οποία είπαμε πριν 6 μήνες. Πότε ήταν οι εκλογές. Η εκλογή, μα η πρώτη γέρα. Όχι, πότε με ρώτησες για τον προαθλητή με ποσοστά και θα το πιάει το ΑΠΟΕΛ, και θα το πιάει η ΑΕΚ. Πολλές φορές. Μάλιστα, πολλές φορές. Και σου απαντώ πάντα με την ίδια ερώτηση. Με την ίδια απάντηση. Πάντα σου απαντώ με την ίδια απάντηση. Όπως πριν 2 μήνες, 3 μήνες και σήμερα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα. Θα δούμε στο τέλος. Το που βλέπουμε. Είπαμε, και θέλω απάντηση που ξέρω. Είπαμε, διότι για μετά podcast, ότι ο προαθλητής θα είναι στην τελευταία στιγμή, ότι κάποιος ένα κυνηγήσει να βάλει κάτω το ΑΠΟΕΛ. Που ήταν, πόσο καιρό είχε πρώτο το ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Είχε φάση που ήταν 4 βαθμούς. Είχε φάση που μπορούσε να πάει 7 βαθμούς διαφορά. Και λέει αν ήταν μέσα. Είχε φάση που μπορούσε να ήταν στο πλήν 2. Ναι. Όπως έλεγα. Όταν έπαιζε με την ΑΕΚ, φίλε, ως το ενώ που είσαι φάρης, ήταν στο πλήν 2. Φίλε, δεν έχει κατεβεί. Και είπα σου ότι είναι ο Χριστοδουλίδης. Ναι. Τούτο σου λέω και σήμερα. Και είπαμε και επιβεβαίωσε μου το ότι κάποια ομάδα δεν θα είναι εύκολο ότι είναι να το πιάει το ΑΠΟΕΡ και να κυνηγούν τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Κάποια ομάδα θα στον τελευταίο γύρο των εκλογών
που να μείνει ο Χριστοδουλίδη και ο Ενά Γένια μπορεί να του γελάσει. Και ο νόνο του. Και συνεχίζω με το ίδιο τέμπο. Από ΕΡ Χριστοδουλίδης, ΑΕΚ Μαυρογιάννης, Ομόνια... ποιος άλλος ήταν, είπαμε. Αβέροφ. Όχι. Δεν είχε άλλο, ρε. Είχε. Μα υποψήφιο σε πρώτη. Ναι, είπαμε τους δυο, ΑΕΚ και από ΕΡ. Μαυρογιάννης και... Χριστοδουλίδης. Χριστοδουλίδης. Ομόνια, είπαμε. Εν Ελλάδα. Εγώ φοβούμαι το να γίνει. Ναι. Δεν τα φοβάσαι. Και να σπάσει. Δεν τα φοβάσαι. Να σπάσει. Δεν τα φοβάσαι να γίνει. Φοβούμαι το διότι. Να πει εγώ προβλέπω τι να γίνει. Φοβούμαι το να γίνει. Ο τσολόγο, εγώ τσιόν που προβλέπω, εν τσιόν που σου είπε. Μαυρογιάννη, Χριστοδουλίδη κτλ. Αν η ΑΕΚ πιάσει το πρωτάθλημα, σημαίνει παίζαμε έξω και ο Χριστοδουλίδη είναι ευκαιρία πρόεδρο. Αφού ευκαιρία πρόεδρο. Είναι ο πρόεδρο. Σημαίνει παίζει έξω μαρέκο. Μα πώ θέλω να παίζει έξω. Παίζει να φοβάσαι. Ποτέ δεν έπαιζε. Ποτέ. Το λοιπόν, έτσι σου παρομοιάζω. Εντάξει, ρε φίλε, άλλη θεωρία δική μου. Κάθε φτωμάν, ρε φίλε, κάθε γκολ που μπαίνει, και στο παράδειγμα, έψε στο Άρη Σάικ. Το Άρη Σάικ. Βάλει γκολ ο Άρης, πανηγυρισμούς, μπήκαν μέσα, τσιριγές φωνές και κακά ιστορίες. Ο Άρης κυνηγά ακόμα και τον τίτλο, ο Άρης κτλ. Κτλ. Αγυρώνεται. Ξαναβάλλει, πάλι το ίδιο. Έφυγε έξω η ΑΕΚ και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ημίχρονο που ήταν και μην είναι ελιά με ότι εδώ κάτω και το από ελ. Μπαίνει, αγυρώνει το Άρη, βάλει το η ΑΕΚ στο Σιγιά, ενώ και ο πρώτη πάλι. Αφού κάθε γκολ, γι' αυτό είναι ωραίο, την... γι' αυτό είναι τόσο ωραίο το προάθλημα μας. Τόσο ωραίο το προάθλημα μας. Που διούμε συγχαρητήρια για την πρώτη εξάδα που πρέπει να δούμε πού είναι τα αρνητικά μας για τα υπόλοιπα που τελειώσασαι. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, παρέθεση τώρα, να βολευτεί όλο το οικοδόμημα του προαθλήματος να έχει ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Παρακαλώ. Μείνε στο πρώτο, μην ξεφύγεις από πρώτο. Σήμερα το μόνο εκτός από πρώτο γκρουπ να βγεις και για την Ομόνια 29. Από ένα μαύρο τσαπό. Εσύ βλέπεις το μελλοντικό παραδείγμα που μου βάλεις. Στο Δουλίδη, Τσαβέροφ και Μαυρογιάννης που έγινε αρισκήματο που θα το αναφέρνεις, αλλά αφού είναι η κασέτα σου γυρίζει και πάει, έγινε αλλάσσι. Φίλε, αφού οι Κυπρέοι έβαλαμε τον Μαυρογιάννη και έναν ευκάλαμε πρόεδρο, δεν τον ευκάλαμε, δεν ευκήγε για κάτι, πόσους ψήφους, εξαλλαγές το. Ποιο? Κάποτε θέλω κάτι, πάει συγκεντρώσεις, θέλω κάτι λίγο. Δεν ξέρω, τώρα ρε Μάρκο μιλούμε για το πόντο προλάθημα το οποίο ανά πάσα στιγμή λέει και εσύ με βάση το ποιος είναι που γενικά, ποιος είναι που σκοράρει, ποιος είναι που σκοράρει. Δημιουργά μας νέα δεδομένα στον εγκέφαλο μας σε αναφορικά με τις προβλέψεις μας. Εγώ σου είπα καθαρά, εξάστερα, είναι να αποβλέπω. Πάμε αγωνιστικά. Περίμενε. Και τούτον, εγώ αιτιολόγησα τη σκέψη μου. Με το 33-4 ειδικά για την Ομόνια, την αιτιολόγησα γιατί εάν η Ομόνια σου λέω κάνει τρεις νίκες, πάει 74 βαθμούς,
και στραβοπατήσει του Αποέλ είτε με τον Άρη είτε με την ΑΕΚ. Ένα προαθήτρι. Οκ. Κύριο που μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή, σε σημείωσα το ταμείο να θυμηθώ, είναι η πορεία της Ομόνιας και της ΑΕΚ στα play-offs. Είπαμε τώρα, είναι κάτι ομάδα. Είναι καλύτερες ομάδες. Εντάξει. Το Αποέλ, λόγω του ότι ήταν η καλύτερη ομάδα μέχρι στο τέλος πριν τα play-offs και δικαιωματικά ήταν στην προθέση, τούντο μια διαφορά που είχε βοήθησε την να είναι ακόμα πρώτο. Ο Σαβίτσεφς είπε μια μεγάλη αλήθεια, μια παραδοχή, είπε ότι είμαστε διαφορετική ομάδα στην κανονική διάρκεια και διαφορετική ομάδα στα play-off, έτσι το είπε. Εμείς το Αποέλ είπε το πράγμα. Είπε όμως, είμαστε διαφορετική ομάδα, όλο σωστό. Είπε όμως, και τούτον ευθύνουμε εγώ. Είπε την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε, δεν είχε ένα πονέρα. Να του ράλει κατά αυτό. Τέλος πάντων. Μα αυτές είναι τεκάτα που κατέβασε ένα πουτά. Να πούσε. Δεν τους πούνε καμία. Γιατί δεν σχέση είναι σίγουρος την εγκαλά. Μπορεί να μην την εγκαλά. Εσύ που βλέπεις από το πρώτο χρόνο είπες ότι αλλά είναι καλύτερα. Έπαιξε καλύτερα, αλλά με το να έχεις σέτε φορ του ρόφμα και να μην παίζει καλά, πρέπει να μην στο είπε. Όπως και ο Κλειβιτιά έψες. Όχι να θυμηθώ τον Ντουμανέ. Μπράβο. Με τον Αθωρότο σαφώ να πιάνει μπάλα να μην κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Όμως να έχω την κατοχή της μπάλας. Κομαντάρε. Έχω την κατοχή. Σημαίνει να κάνουν άλλη πιέση. Σημαίνει να μπορούν άλλοι να πιάσει. Σημαίνει τσίλια πράγματα. Και τούτους παίχτες ο άνθρωπος τούτος τους επεθεριθροποίησε με το έτσι θέλω. Χα, συμφωνάς ή διαφωνάς. Κάντησε καλά. Μάλιστα. Οκ. Οπότε ευθύνη αποκλειστική, αν θα χάσει το πρωτάθλημα το έχει ο Σαπίντο και όχι ο πρόδρομος, όπως πέρσι ευθύνη που χάσει το πρωτάθλημα το είχε ο Μιλόγεβιτς και όχι ο πρόδρομος. Γι' αυτό είδα ψες τον πρόδρομο, πας στον πάγκο. Πας στον πάγκο. Ναι. Έπιαε τον Σαπίντο και είπε του εχθές έφτασε και όξο. Άρχιψε να περιλαμβάνει να γράφει ο άλλος που όντα πράγματα. Αν δεν έφυγε κανείς, μίλα να σου πάρει λίγο σοβαρά. Μίλα να λίγο σοβαρά. Την Δευτέρα, εντάξει που κάναμε εκπομπή, ήταν πιο πιθανόν ότι φεύγει ο Σαπίντο. Δεν έφυγε. Για να με έφυγε όμως είπε του. Μα που, εσύ που ξέρε, εσύ αν είσαι στην Ακαδημία της Δόξα, που ξέρεις να που κάνει ο πρόδρομος. Υπολογίζω ρε. Υπολογίζει, λάθος που υπολογίζεις. Μπορεί, ο κόσμος σας ακούει. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, να κάτσε να κάνεις μια ανάλυση σωστή, να κάνεις έτσι πέτρες και πέντε περιλάτες. Εγώ μπαρε, τούτος είναι ο πρόδρομος. Τούτος για με, ενώ σαν πίσω. Ναι, εγώ τα πράγματα. Κάνεις τα γέρι μου. Είπες μια ημέρα να βάλει το Ζεύτε Βιτάλ, Ζεύτε Ένα πω και ο Σάλτους, Ομόνια και ΑΕΚ. Σαπίντο, πρόδρομος και τούτοι είναι οι διερμηνές. Οπότε είναι αυτό το στο Ιουνία. Επήρε και ο διερμηνές, αν πάει και εν εξηγητούς σωστά. Σαπίντο, πρόδρομος και ο διερμηνές. Τι είπεν του, ένα σαϊκό, όμως θα βάλεις τον Σαρφό, τον Κλειβιτάλια, θα βάλεις τον Τάρτσο στη θέση του, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είπε του εντάξει. Και έπιανε το Αποέλ χτες, έπαιξε ορθόδοξα, όπως έπρεπε. Είναι φανταστική εμφάνιση. Φανταστική εμφάνιση είναι καλά. Έπαιξε ορθόδοξα. Καλά ρε, ένα λεπτό κύριε, ένα λεπτό. Να σου λαλεί εσένα τα με έλα στη δουλειά τη Δευτέρα, εντάξει. Για να ετοιμάσεις την Κυριακή. Δεν θα μου πει εμένα να μάθω με να μάθω, ξέρω δεν διάμενα να μάθω. Μπράβο, την Κυριακή ετοιμάσαι το τούτες τους τίτλους που βάλεις για το Σαββατοκυριακό που ήρθασαι τα αποτελέσματα και να έρθει ο μάστος σου για να σου πει την άλλη Κυριακή μην έγινε αμέσως σου, εντάξει, ξεκουράς του και να σε βάλω σε κοτρή αυτομάδες και που να ξανάρθεις έχει την ίδια ανορέξη. Παρακαλώ, έπιας με, είπα σου για το Αποέλ, είναι ο λόγος της, είπα σου για το Αποέλ και έρχομαι δάμε και λέω σου για τον Πέρσιμον και τον διότι είπα σου για τον Σαπίντο, τον Τζαμέ. Καλά, μην φύσεις που τώρα από το Αποέλ, αλλά τελειώσαν από εκεί στραβάσεις τον Πέσιμον και τον Αναστασίου. Είπες ότι... Είδα μια ορθόδοξη εντεκάδα, χωρίς να παίξει την μάπα που πρέπει να παίξει, σαν επερχόμενος πρωταθλητής, όμως με τις πελάρες που έκαναν τα προηγούμενα παιχνίδια,
ήταν ένα σουλουπωμένο από ελ να πάω να πιέω το αποτέλεσμα γιατί σε 2-3 εβδομάδες τελειώνει το πρόθυμα και θέλω να κάνω φιέστα. Εξεκίνησε, διότι περιπέξαμε για φιέστα. Οι φιέστες ξεκίνησαν να κάνουν την πρώτη με την όρθωση, ο κόσμος. Ήμουν παρόν και τον είδα. Ξεκινά αύριο η δεύτερη. Όχι, ξεκίνησε να κάνει φιέστα με την Ομόνια, ανέχασε. Με την όρθωση, ανέχασε. Ο κόσμος έκαμε. Εγώ ντουν τη φιέστα που ζω. Δεν κοντά πια είναι βαθμός. Τέλος πάντων, εσύ καταρχήν πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, ρε φίλε. Το απόλυτο προερχόταν μια νύχτα σοκ με την όρθωση. Και μια κακή εμφάνιση. Και το ζούμε έναν πουητά, εάν τότε η ομάδα έβρει τον τρόπο να αντιδράσει. Χωρίς να παίξει ποδόσφαιρο αξιώσεω, νίκησε ρε φίλε, τόσο σημασία. Γιατί να σου πω κάτι, ο Απόλυτας πριν χρόνια είχε μια το πρωτάθλημα και θεωρούσαμε να μιλάμε να πιάσει, γιατί 7-8 παιχνίδι και δεν νίκουσε. Έρχεται και κάποια στιγμή, χωρίς δικαιολογία, ρε, και τούτη η κούραση, το άγχος, η πίεση και χαλάσω τη διάθεση. Τώρα είναι και δικαιολογό που χάσεις την όρθωση ειδικά, έστω το μάσος ομονίας. Εγώ ρωτώ σε τώρα τι σημαίνει για το αποέλ του νίκη που έκαμε χτες. Ανεξάρτητα αν η διαφορά είναι μειωθεί, γιατί πολλοί ρε Μαλεκό, αυξήθηκε, οι πολλοί περιμένουν το αποέλ να πέφτει μην κορυφή. Ναι. Σε την αγωνιστική. Και ναι, πες. Και λέει και εσύ πολλά σωστά ότι όσο μια ομάδα είναι πρώτη, έστω με έναν βαθμό διαφορά, είναι πρώτη, είναι πρώτη. Είπαμε ότι ως που λιανίστου, αν είναι ένα βαθμός, είπαμε και την άλλη εβδομάδα, ήταν 4 αγωνιστικές, τώρα 3. Ναι. Ως που λιανίσκουν τα παιχνίδια και ο μισός βαθμός είναι χρυσός. Ναι. Άρα κατά από ελ ήταν για πολλούς λόγους σημαντική νίκη στην Πάφο. Ήταν πρωτάθλημα, να θα οκ. Τι? Ήταν πρωτάθλημα, να θα οκ. Χτες αν πέφτε από την κορυφή, αν νοχάσει. Ναι, αλλά από εδώ πια νίκησε, όμως δεν σημαίνει πιο πρωτάθλημα. Είναι για να, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα όπως ξεκίνησε στην αρχή. Ωραία. Χωρίς αμφιβολίες. Μιλούμε τώρα για το ΑΠΟΕΛ. Για να ολοκληρώσουμε την άποψή μας. Έχει 3 παιχνίδια. Άρη, γηπεδούχος του ΑΠΟΕΛ. Ναι, τούτο είναι το σημαντικό. Περίμενε. Ομόνια φιλοξενούμενων και ΑΕΚ γηπεδούχων πάλι. Ναι. Εσύ τι περιμένεις που την ομάδα να κάνει για να φαβορεύει το πρωτάθλημα. Να ανεβάσει την απόδοση. Ο κάθε παίχτης ξεχωριστά και συνολικά η ομάδα. Μπορεί να μάλλον να βγει από το απολύμιζεις. Θεωρώ ναι. Διότι είναι οι παίχτες οι οποίοι έφεραν το ΑΠΟΕΛ ως δάχτυ το έφερα. Είναι οι παίχτες οι οποίοι... Μετρά στο μυαλό σου την καταπώνηση, κούραση, ηλικία κάποιων παίχτων. Υπάρχει σε όλες τις ομάδες. Ναι, αλλά δεν το θεωρώ. Ας πούμε στην ΑΕΚ, ρε φίλε, χωρίς στην ΑΕΚ, βγάλε μια καλύτερη φρεσκάδα. Η Ομόνοια το ίδιο. Εννοείται ότι είναι οι καλύτερες ομάδες. Τα τελευταία ούλα τα πλήρω είπα σου, για έξι ομόνοι. Εάν είδε μην είσαι και τον κόλ έχετε και την τρίχαν και αμήν και ήταν κόλ του Άρη, να λέμε διαφορετικά πράγματα. Είναι πιο καλή ομάδα στα play-offs η ΑΕΚ, τούτο που κάνει είναι άθλος και σαν να ήταν κόλ που άλλοι στέλνει μηνύματα εντός του Άρη κόλωση, μακιά της κουφής. Ναι. Φαίνεται. Ότι είμαι εδώ μέσα και να σου πιάσω. Πέμω τις προϋποθέσεις που νομίζεις ότι χρειάζεται το ΑΠΟΕΛ για να πιάσω πρόθυμα. Κοινό που είδαμε χτες με μια ορθόδοξη εντεκάδα, εντάξει, να ανεβάσει και απόδοση το επόμενο παιχνίδι για να μπορείς να κερδίσει ο Άρη. Ναι. Εάν δεύτερο παιχνίδι μες στο ΑΣΥΠ. Τρίτο. Δεύτερο μετά η όρθωση. Φίλε, εγώ είναι και η Ομόνοια μέσα, ρε φίλε. Και η Ομόνοια, δεύτερο... Το ένα σερί Ομόνοια, ανόρθωση, δύο ήττες, σαν κήπεδο, κόμμα μηδέν κόρ. Εντάξει, ρε φίλε, εγώ λέω σου για το προηγούμενο παιχνίδι μες στο γάσι με όρθωση και το ανάρι μπόρκεται ναι, αλλά μην το υποτιμάς το άλλο, ρε φίλε. Το ΑΠΟΕΛ έκαμε μέσα στην έδρα του τώρα, στα play-offs, έκαμε 3 παιχνίδια. Με την Πάφο νίκησε την 1-0, έχασε 1-0 από την Ομόνοια και 2-0 από την όρθωση. Ειδικά και όντως Ομόνοιας και σαν όρθωση πήγαν να κάνουν φιέστα, ρε φίλε. Έκαμασαι. Ναι, ο κόσμος. Η ομάδα όχι. Η ομάδα όχι. Άρα με τον Άρη εσύ τι περιμένεις να γίνει. Γιατί μου βάλεις ότι σου βάλεις με να πίνω πίσω. Το παιχνίδι με τον Άρη, με το προηγούμενο παιχνίδι με όρθωση, μια αδιάφορη ομάδα είναι η ανόρθωση. Τα κατάφερε και έχασε. Τα κατάφερε και έχασε. Και έρθει το Άρης αύριο, μετά από την πορεία των τελευταίων παιχνιδιών του Άρη, αν και χτες ήταν καλός ναι. Που τα προηγούμενα παιχνίδια.
μια ομάδα η οποία είναι καταπονημένη και φαίνεται θα μηδενίσουμε τον Άρη. Θα πούμε ύστερα για τον Άρη. Και έρχεται μια ομάδα η οποία είναι ψυχολογικά, αγωνιστικά, βαθμολογικά τα πάντα διαλυμένη και φαίνεται ότι είναι εκτός στόχου. Εντάξει. Ακόμα όχι, ρε φίλε. Δεν θα δούμε 100% είναι ίδιο. Αν κερδίσει το από ελ' αύριο. Είναι 4 βαθμού διαφορά από την Ομόνοια. Αν κερδίσει το από ελ' αύριο. Φτάσει η Ομόνοια από την ΑΕΚ. Φτάσει η Ομόνοια και να ξαναμπεί στην διεκδίκηση τη Ευρώπη. Όμω έρχεται μια ομάδα η οποία είναι 4 βαθμού πίσω, 3 παιχνίδια πριν το τέλο. Μέσα στο ΑΣΥΠΗ με τη δεύτερη φιέστα σου που να φαντάζομαι θα είναι το ίδιο όπως το προηγούμενο παιχνίδι. Και κλωτσάς την ευκαιρία τούτη για δεύτερη φορά, δεν είσαι προφήτης. Οπότε, εάν δεν την κλωτσίσεις και κερδίσεις αύριο τον Άρη το ΑΠΟΕΛ, στα επόμενα δύο παιχνίδια θα είναι μια νίκη. Εξαρτάται, δεν είναι άλλο το αποτέλεσμα. Ρε. Okay. Οπότε, τούτον εννοώ. Okay. Τούτα για το ΑΠΟΕΛ. Ναι. Άρα σήμερα που μιλούμε τόσο αγωνιστή πρώτη δεύτερη. Για να σε καλύψω πλήρως, η ομάδα που έπαιξε χτες, που ήταν ορθόδοξη ομάδα βάσει των παιχτών που ξέραμε και ποιον είναι το ΑΠΟΕΛ που τη διάρκεια, που δούλει τη διάρκεια της σεζόν, ανανεβάσει και λίγο την απόδοση στο καλύτερο που το παιχνίδι είναι χτες, θα έχει παραπάνω πιθανότητα να κερδίσει τον Άρη. Okay. Και ερχόμαστε στην ΑΕΚ με τον Άρη. Με τον Άρη. Σωστό. Είπα σου ότι η κολοσσιμαθιά της κουφής με τον κόστο 96 με εκείνα που προηγηθήκαν που για μια τρίχα δεν ήταν γκολ του Άρη σε δύο περιπτώσεις στο χρονικό σημείο στέλνει μηνύματα. Στέλνει μηνύματα. Ότι? Ότι να σου κάνω πράγμα. Θέλεις δέλετε τον Άρη, θέλεις δέλετε την Ομόνοια, εγώ να σου κάνω πράγμα, να το μιστοβάσεις πίσω να σου πιάνω. Έτσι μηνύματα στέλνει. Κατά την άποψη σου. Κατά την άποψη μου, ναι. Και πρέπει να πούμε κάτι για τον Πέσιμο και τον Αναστασίου, διότι παρομοιάζονται τους. Παρομοιάζονται. Μιλάμε τον Πέσιμο για να μιλήσω Αναστασίου ύστερα. Οκ. Και έρχομαι στην αντίθετη πλευρά, στο κομμάτι όρτρα και καπέλ. Γι' αυτό θέλω να τους παρομοιάζω. Ένα απίστευτο πράγμα. Τι έβλεπα και τι έκαναν τούτοι οι άνθρωποι. Ειδικά ο Αναστασίου. Ο Αναστασίου. Ναι, της Ομονίας. Ναι, τι άλλαξε. Γιατί ο Μπέσιμο. Εκείνο εντάξει. Ο Μπέσιμο να μην την άγρια, φίλε, πιο κάτω από την Ομονία. Φέρνω σου σιωσκό. Εντάξει, αλλά επειδή πες ειδικά ο Αναστασίου, ο Μπέσιμο μπορεί να πες ειδικά. Ναι, αλλά έχει έναν έξτρα ο Αναστασίου, φίλε. Ο Μπέσιμο ήρθε, εσύ είχε 10 παιχνίδια μόνο στην Κύπρο. Ναι, αλλά εσάς, ποτέ δεν είναι, πού ήταν η άγρια. Εσάς είναι την ομάδα που το πρωτάθλημα για το πλέος, ο Αναστασίου, μόνο στα πλέος που ήρθε. Ο Αναστασίου ήρθε στην ΑΕΚ, στην Ομόνια, ήταν το πρώτο μάτς με τον Άρη στα play-off, ναι, πρεμιέρα το play-off. Και νίξε τον Άρη, λέμε, στο 2-1. Και έρχομαι εγώ τώρα, δάμε, λαλό. Τούτοι οι καπέλοι που τους εφέραν, δεν μπορούν να κάνουν, ρε. Δεν μπορούν να κάνουν. Δεν έχει έτσι πράγμα. Και ο καπέλος δεν νίκησε, ρε, και την Πάφων και την Ανάρτηση. Είναι, στην ισχυρία μου, ρε. Δεν ξέρεις με ποιον βάλε, ποιον βγάλε τώρα, με τους καπέλους και βγάλε με μετά. Άντε, αμέν με κέπελα, μα θυμάσαι ρε που καθόμαστε δάμε και τρώσαμε τον που μιλά στην δημοσιογραφική ρε. Άντε ρε, αμέν για προπονητές ρε κουμπάρε. Και έρχομαι εδώ, αμέν και θυμήθηκα, είναι και κόκουρα. Δεν είναι και κόκουρα. Ωρκά σου, να μας πετάνουσαι. Μια τσίπες τώρα που αναφέραμε την δημοσιογραφία για την κόκουρα. Να πω και του αρκουτάρτου πίσω στο Σαπίντο. Εντάξει, έχουμε πάρει πρόβλημα στο απόλυπος. Δεν μπορώ. Μα είσαι τώρα στη δημοσιογραφία. Όχι. Όχι. Θέλω την μάπα, ρε. Τι έχουν πάρει, δεν έχει καμιά μπακίρα να πάει να αγοράσει και φανέλες. Ή και πόντα του ταΐτου που κουστούμε. Να φανέλε, ρε. Έχουν πάρει χτες έρει και που θέλω στη δημοσιογραφία. Νομίζω ότι βρέθηκε ένα τσάποξο και δρομένος. Κάρε να κρίνεις τον άνθρωπο να μου φορεί, ρε. Αν δεν είναι κανείς ρε που να κρίνει ο μαράθρο μου. Κρίνω τα όλα
όπως είμαι απέναντι σας και κλείνετε με και βάλετε μου, θα βάλω ό,τι τωρώ και μ' αρέσει. Έμεινε προπονητή, έχω πάρει αφορίτσι το σημαίνα του ατούτα. Αλλά μέρε στη θεία μου. Ρε μα, εσύ ξέπεσαι να μου σαπίνει τώρα. Είναι να κρίνεις ως σαπίνει τώρα. Ρε, Εθνική Πορτογαλία. Δεν δικαιούμαι. Ούτε παραστάσεις. Καλά, εγώ είναι από γιατί φορές φάει ένα μαύρο το πάμε στο... Γιατί με απεφράει μου είπες, μάντα μου τον που χωρίς. Μπορεί να με κρίνεις. Μπορεί να με κρίνω όμως, βάλε κοχωρίζεις που τα κοντά, χωρίζεις πως είναι. Μπορεί να με κρίνεις. Εγώ κοινό που είδα, που δεν δικαιώμαι να τον κρίνω, διότι δεν έκανα τίποτε προπονητικά, ως τα Σαββίντο. Εντάξει, μια, στέλνω του έναν πόδο, εδώ, έχουν πάρει. Είναι φανέλα γίνη που εφόρεσε χτες, σαν προπονητής του ΑΠΟΕ, να βγεις στη δημοσιογραφική. Να πεις του κόσμου ένας σοβαρός κυρίος, είσαι προπονητής του αγώνα. Παρακαλώ. Πάμε παρακαλώ. Να σου προτείνω κάτι. Ήρθε το μυαλό μου τώρα στο... Ήρθε το μυαλό μου. Εσύ πήγαινε όλα στο αυτό μια φανέλα των 500 ευρωποδές που φορείς εσύ και οποιοςδήποτε άλλο και εδώ στους. Αν έχει θέμα, να κάνουμε δεν μας θες. Όχι, ο πακέτα που την είναι, με το... Ασχολείται με το... Ο πρόδρομος και αρχίγυρο που φορεί μπορεί να σκύνει από το κομμάτι. Ας του πέψει μια πολύ. Ξέρετε αν τύχει ο άνθρωπος. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Με το θόρυ, ρε. Είπα του. Με το θόρυ, ρε. Θόρυ του. Μ' αρέσει, ρε, φίλε και είπα του. Όχι, ο άλλος είναι καπέλος, ο άλλος είναι φανέλα, ο άλλος είναι... Να μην τσουγιάστε. Να μην τσουγιά. Και εγώ άμα έρθω να μέτσι να τη μέλη το τσεποζιά και πουτάλα ή μέσα στο δρόμο μπορεί να φάω κριτική. Ναι, φάξε εσύ. Εγώ του όνει όλοι, ρε κουμπάρε, θέλω να δω έναν τρόπο. Κουμπάρε, Παναγία μου, Θεέ μου, λέει Χριστέ μου. Τώρα, εγώ. Ρε, μα, να αξίασαι κάτι. Να τα είναι, αξίασαι. Εξίασα τώρα το... Μα είστε αίθια μου, λέει, μου κάνει που ακόμα ζητά η ενέθεια μου. Ήταν η ενέθεια σου, δεν μας έβρεθει ο Ατσέρας, όχι αυτό που ζω. Σοβερά, θα ολοκληρώνει τούρτα. Το λοιπόν, δε, και έρχομαι τώρα στο καπέλο, έρχομαι στην πρώτη μου σκέψη που θυμήθηκα του εχθές, έρχομαι στο καπέλο που βρίσκονται τους προπονητές και φέρνουν τους και έρχομαι αμέσως στους Κυπρέους, πώς θα σου αρέσει, εντάξει, έχετε Κυπρέους, θα πάνε να πιάτε. Πέ μου το... Αντί να πιάτε τους καπέλους. Έχει ο Κάν, έχει τώρα η Σατσάν, να σου πω και τους άλλους ύστερα που έρχονται. Και πέ μου, του λίγου παίξαμε μάπα για μένα, καμαλείς πάνω, έτσι πάνω, έτσι πάνω, γλώσσο μαγιά. Στραφείτε, διότι αλλάσσω, διότι επίεν μισόν εκατομμύριο εις το κραούν πολλά. Επίεν μισόν εκατομμύριο εις τη έρεξε μου την Σουηδία του, μετά από τον άλλον, τον Ξαθό, της Ομονίας. Μοντεχνικό διευθυντή. Τον Γιάτσο, εντάξει, επέψαν και καμιά τραγουτσάνη στο Νορβηγία, που πάθει ήταν ο καπέλος. Εντάξει ρε, ένα εκατομμύριο. Τώρα είναι ποδοσφαιρική, δεν θα κάνουμε ανάλυση την ποδοσφαιρική. Ναι ρε, διότι έχει ανθρώπους που δουλεύουν, που μπορούν να δουλέψουν και φέρνουν μου τους κάθε καπέλους. Πάμε παρακάτω. Και να σου πω, πέ μου τους τέσσερις προπονητές. Ρε νομίζω, πέστη μου ρε, έρθει το καπέλο ρε. Πέ μου τους τέσσερις προπονητές του Σάπιο, πάμε, ο Μπέσιμον και η Αναστασίου, βγάλω στο καπέλο για την πορεία που το κάνω. Είπα σου ένα αρνητικό στοιχείο στο ότι την πάμε εφτωμαν ότι ήδη ξέρουν ότι είναι να φύγει. Ως τώρα το δείχνει. Να δούμε. Ναι, δηλαδή να δείξει. Αφού ο Μπέσιμον νιώθει το παιχνίδι παραγωγό, ο παιχνίδι τώρα. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Είναι ένα στοιχείο το ότι φεύγει. Μπορεί να έρθει, μπορεί να έρθει. Διότι κάποια πράγματα με δίσκουν στην ιστορία. Κάποια πράγματα μην σκούσε στην ιστορία. Υπήρχε το και το από το πρωτάθλημα. Εντάξει, θα μείνει στην ιστορία ότι ο Σαπίντος τέσσερις μήνες έκανε του στην Κερκίδα, δεν τον εθιώξα, έφαντες δεν τον εθιώξα, με την πελάρα του, με το έναν του, και στήριξε τον ταβούτσο να πούμε όλα τα ωραία που πιάνε το πρωτάθλημα από αν το πιάει ο Μπερσιμόν, εντάξει, θα έρθουμε εδώ να πούμε είπε του Σέμου ότι να φύγει να μείνει στην ιστορία ότι ένας προπονητής που έπιαν το πρώτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στην ιστορία της έπιαν το και ούτε και έφυγε. Να μείνουν κάποια πράγματα. Αν το πιάει ο Αναστασίου, ρε μάντα που έκαμε τους, βάλε τους, να μπούσε βάλε. Συν τους παίκτες που θεωρούσαμε και δεν μπορούσαν να παρπατήσουν, δεν μπορούσαν να κάνουν μια πάση σωστή με ο καπελό. Να που τους έκαμε μες τα play-offs και έκαμε ούτε και έπιαν το πρωτάθλημα. Μην ίσκουν κάποια πράγματα στην ιστορία. Χα. Θες του ήταν ο Λόγκης. Πού να σου πω.
Ma η Πολωνία σήμερα δεν ξέρω. Και μόνο η Πολωνία. Δεν είναι η Είπες ότι προειδοποίησε η ΑΕΚ με το κόπο, ότι έρχομαι να πέω το πρωτάθλημα. Ναι. Είτε μέσα στο Μασίμι, είτε οπουδήποτε αλλού. Σωστό. Το λοιπόν. Α, ο Άρης ήταν καλός όμως, ρε Μαρκο, ναι. Ο Άρης ήταν καλός, έπισης. Ο Άρης, ρε. Μα να μπορείς να καμία σχέση. Με τις προηγούμενες εμφανίσεις. Με τις προηγούμενες εμφανίσεις. Αλλά πάλι ο φίλος εγωήθησε ο φίλος Σπιλέσκι που ήρθε κάτω. Εντάξει. Φίλε, είπα σου πριν ότι δεν μπορώ να σου κάνω να μηδενίσουμε τον Άρη, εντάξει, που παραπέει. Ήταν λίγο καλύτερος εχθές που τα προηγούμενα της έφυγε από κύπελλο, έφαγε τρία. Εν νομίζω να γίνει τούτο, με τούτον που θεωρούμε, με τούτον την Ομόνια που θεωρούμε τώρα να πάει ο Άρης και βάλει τέσσερα. Εν το θεωρώ. Φαίνεται να φκένει από το κύπελλο, φαίνεται να είναι πολλά δύσκολο να διεκδικήσει Ευρώπη στο πρωτάθλημα. Δεν τον μηδενίζουμε, διότι τούτα που έκαμε ο Άρης πέρσι και φέτος Ευρώπες και τα λοιπά, να μηδενίσουμε γιατί ελίον κακή η πορεία του τα τελευταία παιχνίδια. Το story σου βάλε εδώ. Το story που έβαλε. Το story μου τώρα. Μιλώ σου τώρα. Να σου πω για τους φίλους σου, πιλές και δεν μου story. Γιατί εσείς αν μιλούμε για το ποδόσφαιρο, θυμίζεις η φάλα του Σαπίντο. Εντάξει, το λοιπόν. Τώρα λοιπόν, πήδαμε, γι' αυτό σαν τα λέω ότι πάλι οι κουβέντες που ρωτούμε τα μένει Ευαγγέλιο και καταγράφονται για μέ, και να πούμε, όπως παραδείγμαστε και αλάθη μας, π.χ. η Πάφος, περίμενα ότι είναι να χτυπήσει παραπάνω πράσιμα, αλλά φαίνεται ότι ασχολείται μόνο με το όλο. Τούτο, μία κούλπα. Είπα για το πρωτάθλημα ότι είναι να διεκδικήσει και πρωτάθλημα. Το κύπελλο είπα για το κύπελλο. Δεν μπορεί. Τζαμί, τζαμί. Ολυμπιακό Πειραιός. Δεν μπορεί να έχεις όλοι μέχρι. Για Κύπρο που γίνει πέρα. Για Κύπρο. Σε 3-0 και φάνεται. Για Κύπρο και κούλα. Δηλαδή, άμα δυσκολέψει λίγο. Μάτα να σε πιέρα τηλέφωνο στο 3-0. Ρε, να δικαιωθείς. Έτρω να φτιάξω. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν είναι να ρημιδείς. Θα χάσει. Πάλι, ενώ πως την άγει, κόλωση μακιάς που φαίνεται. Τέλος πάντων, Μάρκο, μιλούσαμε για τον Πέσιμο, για τα κατορθώμα του ανθρώπου και μπράβο του, δεν δείχνει να επηρεάζεται τίποτε η ΑΕΚ σαν ομάδα που το γεγονός ότι προαναγγείλε ότι είναι να φύγει. Ήταν μεγάλη νίκη που κάνουμε. Και κρατάω την πρόληψη που είπες εσύ ανεξάρτητα τώρα αν είπες ότι είναι να πει από το πρόθυμα, είπες ότι η ΑΕΚ να σου βάζει από ήρθε. Πώς θα πει από το πρόθυμα. Πώς θα πει. Έτσι θα πει. Είναι τέλος νόπια. Ρε φίλε, εγώ είπα σου νόπια. Αν πάει, είπα σου το παιχνίδι, μα τώρα μιλώ, λαλείς μου πράγματα που σου είπα πριν 15 εβδομάδες. Αν πάει το παιχνίδι, ΑΕΚ από ελ ΑΕΚ, στο ΓΑΣΥΠΗ τελευταία αναγωνιστική, νιώθω ότι η ιστορία και τι είναι η μάπα, όπως τη σκέφτομαι εγώ, όπως τη βλέπω εγώ, που δεν μπορείς να με καταλάβεις, όπως δεν μπορώ να σε καταλάβω εγώ δημοσιογραφικά, δεν μπορείς να με καταλάβεις πώς σκέφτομαι για το ποδόσφαιρο. Ναι. Γι' αυτό δεν τα βρίσκω με τους Κυπρέους. Τους χάπαρους. Δεν μπορείς να καταλάβεις τον προαθλητισμό. Για έπαση μέσα να το λύγω. Θεωρώ ότι... Δεν πειράζει ρε. Επιένω
Επίνω ο φίλος μου, δεν μπορεί να πω. Ο Ηλίας ο Χαραλάμπους, κάνει το πρόθυμα στην Ρουμανία και δα μέσα, στείλαμε τον να χάρω, στείλω να πάει στο Θόδη που λέμε εσύ και στείλα κατά μια άλλο λίγο. Κι όμως τον Ηλία, γιατί να πάει στο Θόδη Ηλία. Δεν πρέπει να πάει λίγο, το έλεγα. Άλλο λίγο, μετά που εθιώξαν τον που την πιένει στη δόξα, πιένει στην άχνα, πιένει από εκεί, πιένει από εκεί, εθιώξαν τον. Και ήταν άνεργος 6-7-8 μήνες, επαγγελματίας προπονητής. Εντάξει, χαχά να το γυρέψω. Τέλος πάντων, εγώ είπα σε ότι θεωρείς το απορπρόθυ, αλλά λέει που είναι άλλο ότι αν γιατί τούτο είναι το ποδόσφαιρο, τούτη είναι η πόρνη μπάλα, η στρογγυλή. Ότι τα χρονιές, και τρεις χρονιές που είχε πολλά καλή ομάδα, η ΑΕΚ, όμως έβρισκε το ΑΠΟΕΛ πολλά πιο καλύτερη ομάδα και δεν μπορούσε να το φτάσει. Και έρχεται στο γάση πει... 15-16, έρχεται στο γάση πει, αν κέρδιζε η ΑΕΚ το ΑΠΟΕΛ μπορούσε να πιάει το πρωτάθλημα, λόγω του ΙΤΟ ΑΠΟΕΛ είχε μια εξαιρετική ομάδα με τις πορείες του στις Ευρώπες και ξέρω εγώ, δεν τα καταφέρνε. Νομίζω ότι αν έρθει είναι το παιχνίδι, η ιστορία μπορεί να είναι εκείνο. Να δούμε ρε φίλο, τι να μπορείς να είδομαι. Θέλω να μου μιλήσεις για, μια, για έναν άνθρωπο που πρόλεψες ότι να τα πάει πολλά καλά και εδώ και σπάνω πρέπει να το πούμε. Είχες πάντα θετική όψη για τον Αναστασίου. Που την πρώτη μέρα. Ναι. Φίλε, πήγαν και εγώ με πλήσιο μόνο το εξής. Είναι η ηρεμία που εκπέμπει στο επίπεδο του ομάδα, η απλότητα και η αποτελεσματικότητα. Δηλαδή βλέπεις μια ομόνια που λέει ανά πάσα στιγμή μπορεί να βάλει κόλ ή δεν μπορεί να βάλει κόλ. Ναι. Έσασε την ομόνια όπως δεν περίμενε κανένα. 100% τα... Εγώ νομίζω ότι ούτε ο κ. Παπασταύρου δεν περίμενε ότι να είναι τόσο θεαματική η βελτίωση στην απόδοση της ομάδας. Καταρχήν να σου πω ότι τα συγχαρητήρια πρώτα είναι στον Αναστασίου για το τι βλέπαμε στην Ομονία και τι βλέπουμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι και αμέ που αφισβητούνταν και αμέ που δεν επατούσαν σωστά με τον κάθε προπονητή μπας στη κελέν τους, με τον κάθε Ιάνσον μπας στη κελέν τους κτλ. Ήβραν σε χρόνο ρεκόρ την ηρεμία τούτη που τους μεταδίδει ο προπονητής και θα έρθω να σου πω για ένα στοιχείο λίγο παράξενο είναι ότι έχει ένα μήνα, ένα μισή μήνα που ο Παπασταύρου εξαπόλυσε την αγορά με έπαιρνε το τράπεζα. Ότι τώρα όπως εκανόνισε τις δουλειές του θα έρχεται παραπάνω ο καιρός στην Κύπρο. Okay. Είναι ένα το οποίο, πράγμα που δεν έκαμε. Σωστά. Έχει ένα μισή μήνα που είναι μονίμως και στις προπονήσεις. Εντάξει. Είμαι σίγουρος ότι με την εμφάνιση του στις προπονήσεις έδωσε έναν έξτρα. Με την παρουσία του, sorry. Έδωσε έναν έξτρα κίνητρο και στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές μια καλή παραπάνω σιγουρικά. Σίγουρα να πηγαίνει μέσα στα ποιητήρια και όσε είναι και 5-6 εκατομμύρια και 3 πριν και όπως γίνονται και που τα άλλα προς το τέλος του πραγματικού σε μήνα 7-8. Ναι, μην είσαι σοβαρό, όχι θα το ανέκδοτα που λάβεις. Του είναι πιο σοβαρό. Σαν δημοσιογράφος έπρεπε να το πεις, σαν δημοσιογράφος έπρεπε να το πεις εσύ του τον όγιο. Ναι, μα τα εκατομμύρια νομίζω ότι μπορούν τα πέτρα. Ήταν, πούλησαν την τράπεζα και πάνω στην Αμερική που πετάς στο Σουέσι, πόσα δολάρια, πόσοι και εσύ λέτε πεντέκτη που δεν τα μόνο είναι. Λοιπόν, πέμω για Αναστασίου ρε φίλε, ότι έκαμε τσίνο που κανένας δεν περιμένει. Η μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι αυτήν τη στιγμή που μιλούμε. Χωρίς να σημαίνει ότι γίνει κανούλα. Διότι αύριο η Ομονία μπορεί να πιάσει το κύπελλο Νιπάφος και να μην είχε τρίτη η Ομονία. Και να πούμε πορεία της Ελλήνων. Ναι, παχωδιά, το κύπελλο πρέπει να πάω πίσω από λίγο. Ναι. Εννοείται. Στο Ομονία που τον άκου. Αχάσει το πρόβλημα. Αν περάσει ο Απόλλωνας και πάει η Ομονία, Απόλλων Ομονία και πιάει το Απόλλωνας, θα πιάσει το κύπελλο για τρίτη συνεχομένη χρονιά. Αν αύριο τα 2-3 παιχνίδια που έρχονται έχει μια νύχτα, έχει έναν πόντο τούτο και έρθει τρίτη. Εσύ θέλει να πεις ότι ακόμα... Ακόμα έχει, μπράβο. Όμως τούτο που κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή που είναι η μόνη ομάδα που ακινεί θα είναι το γεγονός του αιώνα
Για τα πολύ ομόνια δεν θα είναι γνωστιόν. Σωστά. Και όχι μια κούπα, να το να πούμε μια κούπα. Δεν έγινε η ομάδα που βλέπαμε. Εντάξει, μέσα σε 10 αγωνιστικές είδαμε άσπρο μαύρο. Παρακαλώ. Είναι όλα ρευστά. Όλα ρευστά. Okay. Απλά εγώ βάλω σου το κομμάτι του Παπασταύρου στην παραμονή του στην Κύπρο που έπαιξε και παίζει το ρόλο του καθοριστικά για μένα. Τι να πω μου για την Ομόνια είναι το εξής. Εγώ εδώ είμαι σε αρχή είπα κάποιες πιθανότητες, ρε φίλοι με τον δικό μου τρόπο, με αριθμούς, με Χριστοδουλίδια, σε Συνάθαρα, με Αβέρο, με Οργάννες. Η Ομόνια σήμερα, ρε μάτι, όπως είναι βαθμολογικά δεδομένα, πού την κατατάσσεις στο θέμα πιθανότητα να πάρει στο πλάθμι. Τα αγωνιστικά. Όχι ρε, θέμα πιθανότητα, ρε, ας πούμε να πεις ότι κάποτε είπες ότι το απορρίσσει 40, η ΑΕΚ 35, ξέρω εγώ άλλος ο... Είναι η τρίτη... Είναι η τρίτη ομάδα βάσει ποσοστών που μπορεί να πιέζει το πράγμα. Και μπορεί να αλλάξει ποσοστών, γιατί ανάλογα με το αποτέλεσμα μου να σου πει την ΑΕΚ. Είναι ποσοστό που είναι 40 το ΑΠΟΕΛ, 40, 39 η ΑΕΚ και 17 η... 40, 39, 39, 40, 40. Βάλτε τα εσού, απλά τα ουσμάρες. Είναι πολύ λίντο ποσοστό, 20 με 10, 40 με... για μέ, όπως το είπες εσύ 34, 39, εγώ να σου το βάλω 40-39, πόσα μου φτιάμε. 21. 21 είναι πολύ, μπορεί να κάνουμε λίγο πιο λίγο. 35, 30. Σήμερα μιλούμε. Σήμερα μιλούμε, 25. Όχι, 35 είναι 65, 25 είναι 90, λήφκεται 10. Λήφκεται 10, βάλουμε 5 δαμέ, 40, 35. 25. Ωε, μπορεί. Ξέρετε, να δούμε, τώρα κάνουμε ένα λόγο παίχνιδο τώρα. Ένα λόγο παίχνιδο, ρε φίλε, είναι αριθμοί οι οποίοι είναι πάστο τσακ με μια, έναν γκολ, όχι μου μια νύχτα. Εγώ ρε φίλε, έναν γκολ ξέρω πάνω κάτω, αλλά σου να δούμε. Εγώ βλέπω αυτό 34, 33, 33, επιμένω και αν είμαστε καλά από το Θεό τη Δευτέρα, να μπορεί να αλλάξουν, μπορεί να είναι τα ίδια, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Σωστό. Θέλω να πει και λίγο για την ανόρθωση, ρε Μάρκο. Να σου πω την αλήθεια. Έτσι, αμέτα πούκας. Περίμενε, ας τα podcast. Τα podcast είπες ότι τι είπα και εγώ και εσύ και όλοι μας ότι η ανόρθωση άλλαξε. Είπαμε τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Ιόβριο ότι είναι η ανόρθωση πριν ένα χρόνο. Και έρχεται η ανόρθωση μας τερματίζει σε αποσύθεση αγωνιστική στην έκτη θέση. Ασικά το μόνο της κέρδωσης η ανόρθωση είναι στον πρώτο γκρουπ, τίποτε άλλο. Έφυγε έξω από το κύπελλο όπως έφυγε. Στο προάθημα είναι κομπάρσος που την αρχή του play-off είχαμε σούπερ προηγουμένως. Και βασικά διέψευσε μας, εμάς που βλέπαμε την ομάδα ως τον Νιόβρη Δεκέμβρη και λέγαμε μάντα ποδοσφαιρόν παίζει. Συν τα άλλα όλα προβλήματα που είναι δικά μας θέματα ρε φίλε τα οικονομικά και ενεργητικά. Εγώ σου είπα ότι όταν ήταν στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση πριν 6 μήνες σου έλεγαν ότι δεν τη βλέπω ποια είναι η πρόθυμα. Όταν έλεγαν ούλοι ποια είναι η πρόθυμα. Δεν είναι αποσύθεση. Όχι, ήταν ότι, ότι ο ανόρθωση είναι μες στην εξάδα και γυρέψε και θα... Μα είναι επιτυχία ότι ο ανόρθωση είναι εξάδα μόνο, ρε φίλε. Εφάσι είναι που θεωρούσαν πέρσι, ήταν ο φίλος μου Λάκκο. Είναι πονή διαφορά, δηλαδή. Είναι πονή διαφορά. Σου είναι πονή διαφορά, φέτος. Έπαιξε ποδόσφαιρο πολλά καλό η ανόρθωση τρεις μήνες. Εάν τελειώσω, ρε, τρεις μήνες και να διεκδίκησε τίποτα. Είναι έτσι ο πράβλεπης. Είναι έτσι ο πράβλεπης. Είναι έτσι ο πρόβλημας. Δηλαδή να θυμηθούμε τα γεγονότα και τι βλέπαμε αγωνιστικά, διοικητικά, διχόνοια μέσα στον κόσμο, απίστευτο με εκείνη την ομάδα. Εντάξει, και έρχεται στην αμέσως την επόμενη σεζόν. Κάμε την πορεία αν μπαίνει στην εξάδα που δεν ήταν πέρσι και πρόπερσι, ξέρω εγώ. Και κάμε την πορεία τούτη. Έχει καλούς παίχτες. Σίγουρα δεν θα έκανε τον προαθλητισμό, θα διεκδίκαν με ένιωθω ότι θα διεκδίκαμε στα πλήγους μια θέση στην Ευρώπη. Μια θέση στην Ευρώπη. Ναι, εγώ και όπου θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι τούτη ομάδα ρε φίλε που λέω σου ξανά ότι για πολλούς ως τα μέσα του Δεκέμβρη, μέσα στο τέλος, ελέγαμε ότι έπαιζε τον καλύτερο ποδόσφαιρο. Ήταν πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, αλλά με πολλά μικρή διαφορά. Πώς έγινε τούτη ομάδα έτσι? Τι είπα έτσι, τι εννοώ, όπως τη θεωρούμε. Ναι, ρε φίλε. Αφού τα παιχνίδια που παίζει μπορεί να είναι καλύτερε που δεν είναι το πρόθυμο τώρα αυτή τη στιγμή. Άλλη στάρα που παίζει τώρα χωρί η ουσία, που είναι που τερματίζει, ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι να πω ότι η ανόρθωση επειδή νίκησε το Αποέλ ή έχασε τον Άρη, α πούμε, πείθυμε. Εγώ
σκέφτομαι λέω σου λίγο διαφορετικά στο κομμάτι, σκέφτομαι τώρα τον ΟΚΑ μες στα ποδητήρια, με τους συνεργάτες του, τον πρόεδρο, τον κόσμο, τους παίχτες, χωρίς κινήτρο, να καταφέρνει τούτη ομάδα να είναι ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Να τη δέρεις σφίγγει το κολλή σου με όλα τούτα τα προβλήματα. Γι' αυτό είναι μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό είναι μεγάλη ομάδα. Τώρα, το τι είναι να κάνουν για τη νέα σεζόν με έναν κομμάτι γάγκρενα, γιατί θα ένεχει έσοδα από την Ευρώπη, θα παίξει η Ευρώπη και πόσα είναι, πόσο θα συσπηρωθεί ο κόσμος της ανόρθωσης να λυθούν τα προβλήματα για να έχει μια καλύτερη εικόνα. Ούτε θέλω να λύσω το πρόβλημα των διοικητικών ή των οικονομικών. Εγώ σε ρώτησα πώς ερμηνεύεις εσύ, αν μπορείς να δώσεις ερμηνεία τούν της αγωνιστικής κατηφόρας που πιάσε τούτη ομάδα. Ρε φίλε, έπιαν την κατηφόρα για διάφορους λόγους. Εχάθηκε τσίνο με τον Γκερέρο. Προς το τέλος, πριν φύγει ο Γκερέρο. Όχι, ο προγραμματιστής δεν παρουσιάζει τον Παπαφή. Ο Γκαγέγο. Ο Γκαγέγο έχασε τσίνο προς το τέλος του προαθλήματος. Γι' αυτό εξού και αλλαγή. Στο να χάσει ο προπονητής τσίνον το καλό κλίμα, το καλό ομάδα που βλέπαμε, σύν τις απειθαρχίες που ευκαίναν, που κλωτσοκοπούσαν τον κόσμο, πουνιές, κλωτσές, αγκονιές, εκτός φασής, τούτα πήραν την πίσω. Όχι, ο άλλος είναι στη Ουγάντα και πάρτι, όχι, ο άλλος εμποτζή, ο άλλος εμποδά. Τώρα ακούμε κάποιοι δέχονται το οικονομικό, κάποιοι δέχονται, κάποιοι δέχονται. Τούτα όλα προβλήματα. Και γι' αυτό είναι ακόμα ένας εξτρά άθλος για τον ΟΚΑ, το τι παρουσιάζει. Okay. Τέλος πάντων. Φυσικά ο ΟΚΑ επειδή είναι έφτασε τα δουλειά άθλος. Έτσι είναι. Έφτασε τα σαν παίχτης. Σαν παίχτης ενώ σου να κερδούμε, θα κερδούμε, περιμένετε, αν έφτασε τα. Και έχει μια εμπειρία. Όμως πρέπει να βρεθεί μια λύση για να έχει καλύτερη πορεία του χρόνου να βγει η Ευρώπη. Βρε, οι ομάδες που δεν φτιάχνουν Ευρώπη, αν εξαιρέσω τούτους που έχουν επενδυτές, δηλαδή αν μείνει ο Μόνια εκτός Ευρώπη, αν μείνει ο Άρης εκτός Ευρώπη, αν μείνει η Πάφος εκτός Ευρώπη, εντάξει, δεν θα έχουν τόσο πρόβλημα όσο να μείνει το ΑΠΟΕΛ. Και ανόρθωση. Και ανόρθωση. Έτσι. Λοιπόν, ρε Μαλέκ, πάμε παρακάτω, ρε. Άλλο. Θέλει να πεις καμιά σχέση κουβέντες για τους που φτιάχνουν πρώην κατηγορία ή δεν θέλεις. Ρε φίλε, να πού. Να πού. Έχει γεγονός. Για όλους. Ρε φίλε, με θέλει να πεις με πεις. Για όλους. Εγώ η πρώτη μου σκέψη είναι ότι κάτσετε ένα meeting, 212 ομάδες, κάμε τις 100, να σάσει το προάθλημα και το κακό ούλο που είμαστε εις πεθυκιός χιλιάες 24. Λέω σου το για να ξέρεις. Ναι, διότι δεν θέλω να βλέπω να επαναλαμβάνεται. Ήρθε ο Θεός. Πάνε ήρκα για μέσα στην Αθιένου, τρώανε σούβλε και ποτζίνα και πουτάλα, άρθιζαμε. Τον κάτω. Ήρθε ο Ζακάτσι. Πάνε ήρκα και πάνω στην Αλιτζίν. Ο Αλιτζίν, δεν μου λέω πάνω. Στο Λέιτιν Μαϊν. Πάνε ήρκα και ποτζίνα. Έτω και αγουνά. Μα θα κάνουμε ποτούν τα πράγματα. Εντάξει. Θα κάνουμε ποτούτα. Η παράγκα για μέσα στο Ladies Marine είναι η ίδια από το 1989 που έκαναν τεπούτον εγώ στα κάτσι νομόνι. Και βάλα το κόβο. Είναι τα ίδια παράγκα. Και έρχονται στην πρώτη κατηγορία. Πέζουσε. Τι καταλάβετε, δεν ξέρω. Είναι τα στοιχήματα. Είναι τα... το φίτσο να βγει στην τηλεόραση. Θα είστε πρώτα εκείνα που πρέπει να σας είτε για να έχουμε έναν ωραίο ποτούν το. Τώρα, αύριο είναι η Ομόνη. Πού είπαμε για την Ομόνη 29 του Μάη. Όχι συγχαρητήρια. Ο φίλος τον Τούτη, είναι χάρη και τρε. Αφού είσαι από την πρώτη στιγμή. Και άκουσα και τον... Εσύ σου κάνει μια συγχαρητήρια. Άκουσα και τον Αδάμον. Εν είμαι που τσινούτε. Τα συγχαρητήρια μου το ξέρουν ότι χαίρουμε χωρίς να τους φτιάχνουν. Οπότε για όλους. Άκουσα και χτες που είπε, ο άθλος που έκαμε είναι η Ομόνια. Εντάξει, γιατί οικονομικά
αν γίνουν παίχτες 5.000 το μήνα στη δεύτερη κατηγορία και 4, στις ομόνες έκαναν 2.000. Εντάξει, έκαμε τον άθλο. Τους εύχομαι να συνεχίσουν με το ίδιο τέμπο, με το ίδιο τέμπο, και να δούμε έναν καλύτερο που τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να διεκδικήσουμε, γιατί το που άκουσα χτες είπε να παίξεις το γάση πέρασε. Άρασε. Οκ, θα σου πω ότι να αλλάξουμε λίγο το επίπεδο. Να αλλάξουμε λίγο το... για όλες τις ομάδες. Εγώ μένα ρε Ήππο, αρένα. Μετά από 28 χρόνια έφυγε στην πρώτη κατηγορία, όχι συγχαρητήρια. Μπράβο τους. Είναι ένα κομμάτι όμως που είχαμε το, ελπίζω να μην είναι το ίδιο. Ενώ σου στο κομμάτι βρέθηκε ο φίλος μας ο Φανιέρος. Έσασε τον Ερμή, έπήρε τον Ευρώπη. Η άλλη μισή, το μισό δηλαδή που ήταν με το Αγγέλ, αριστεράνες δυνάμεις, Ερμής, Ευρώπη κτλ. Η άλλη εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή που μπορούσε να πάει και τρίγκα η ωραία, αν με πιέ. Εντάξει, τώρα έρχεται, ξεκινά η δεξή άλλων έργων, οι άλλοι κομμουνιστές επέζασαν ένα φανιστείο εμείς. Στα ευρώ ρε κουμπάρε, να μην ρίσκουμε να γίνεται σωστό ένα πράγμα. Ένα πράγμα μια μάδα εννοείς. Βέβαια. Πάμε παρακάτω. Τα συγχαρητήρια μας, αγαπώ σας. Και λογικά να φύγει ένας είναι πάρα μία ώρα φίλε, να φύγει πίσω. Ο Ολυμπιακός θα πολλά σκόνα. Ο Ολυμπιακός τραβά τις αμαρτίες των συνεχόμενων παγιών ετών. Κάποιοι έπρεπε να βγουν, κάποιοι έπρεπε να. Δυστυχώς φαίνεται έναν Ολυμπιακός που μηνίσκει έξω. Είπα σου όταν είδα το ένα δυο παιχνίδια δεύτερη κατηγορία, το επίπεδο είναι μια σταραπάνη, όχι όπως στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή βλέπουμε και μεγάλα πράγματα. Και το ένα κομμάτι που μπορώ να σου πω εγώ το πώς θα βρεθεί, δηλαδή ας πούμε με τον ξενομανία Νούλη. Και βρέθηκε ο Δημητρίου εχθές στην Πάφο, δόξα ο Θεός, έβαλα σταυρό που βάλετε έναν Κυπρέο παντές και... Βάλες και η Πάφο, ρε. Εν τούτος ο ρατσισμός. Ο Μάριος Δημητρίου. Ήταν στην Ομονία, ο Μάριος Δημητρίου, ναι. Είχε και το γεγονός ότι έχασε και το... προσωπικό. Εσύραμε τον Πιτσίν, επετάξαμε το. Επίγαινε ύστερα, έπαιξε κάτι χορκά. Ύστερα επίγαινε από το... Έλαγε σου ήρθε μόνοι στην Πάφο. Έκαμε κάτι σε τον στην Πάφο και πήγε στην Πάφο, ρε, θυμάσαι. Είναι, αλλά δεν τα θορούμε. Δεν τα θορούμε. Παρακαλώ, δεν τα θορούμε. Και ύστερα οι μητσοί είναι καλοί, βάρτουν να παίξουν το διάρρημα. Να δούμε αν είναι καλοί, αν είναι καλοί. Θεωρούμε τις ομάδες ούλες. Δεν έχουν καμιά ποντές και Κυπριακός στιγμίου. Με η ΑΕΚ, με η Πάφος, με η Άρης. Οι μόνοι πόσοι Κυπριακός στιγμίου είναι οι μόνοι. Τι μπράβο τους. Μπράβο τους. Α, όταν που γελάτε. Ο παρακολουθός, ρε. Παρακολουθώ. Θα δει. Για το κύπελλο, είπα σου την κουβέντα με το κύπελλο. Τελικό κύπελλο. Είναι φανερό ότι η Πάφος ασχολείται μόνο με το κύπελλο. Ναι. Και έρχομαι στο μάτσι που το φοβούμε. Ρε μα δεκό, μην μου κάνεις ανάλυση του μάτσι τώρα, ρε κομπάρε. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω το πράγμα. Η ομόνια είναι τζαμέρε. Ομάδες τις οποίες έχω αγωνιστεί, έχω φορήσει φαϊλάντους, τις σέβομαι
Όλες. Θέλω να πάει ο Πόλλωνα στον τελικό. Α, είστε να μου θέλετε. Άκουμε. Αν τελειώσω, αφού μου αφήνει να μιλήσω. Θέλω να πάει ο Πόλλωνα. Εντάξει. Το παιχνίδι που πήγε και έκαμε ο Ματσίν, Ματσίς, εχθές, με δέκα, με έναν Απόλλωνα και έναν Βαλπουενά να είναι το Α και το Ψ, αμέσως σου πω το Μέγα, το Α και το Ψ, να είσαι άλλο κανένα γράμμα που γίνεται και ένα άλλο και ο τρίπαιτες κάτω, το Α και το Ψ. Το Ψ είναι το Μέγα, ρε. Ποτσί, παίζει πολλά το Βαλπουενά, καρτερούσαν το Βαλπουενά και έρχεται το μάσμα. Ξέρετε μου, ασυμία. Βέλε, θέλω την τηλεόραση. Έκατσα πάνω στην τηλεόραση, θέλω το παιχνίδι και περίμενα να τελειώσουν τις αναλύσεις, να δω το μάτσι να μου να πει για τον κομπά, γιατί είναι πάνω το Βαλπουενά. Και άλλο πέρκι πει ότι είπε τους το αποδητήρια πριν τον βγουν έξω, ότι νιώθει λίγο και προσκάλεψε το. Παρακαλώ το θέλω να το πει. Αν αγγελαλεί ότι προτίμησα να βάλω παίχτες άλλους, γιατί έτσι, και τούτον το κομμάτι, εντάξει, φοβούμαι ότι να το στοιχίζει. Μα δεν και παίζει ο Μαλπουένα, ξέρεις, ο τραυματίας. Ήρθε ανάλογα το τι έκαμες, εντάξει, ενώ μύρια έπονται εντός του αλλού. Ενός κακού μύρια έπονται. Α, μπράβο. Και έρχεται, δηλαδή, και τα λόγια που λένε, καλά, αύριο να ξεκινήσει το παιχνίδι με τα λόγια που είπε, ότι χρησιμοποίησα παίχτες και τα λοιπά και δικαιολογίες, μαλαγίες, εντάξει. Και άρα αύριο ξεκινήσω παιχνίδι και φάει έτσι μια φάση και φάει σκότσο και γίνει ένα μηδέν υπάφω, δεν μπορεί να κάνεις. Καλό, είναι ευθύνη του μάτσι, γιατί ήρθα στην υπάφω. Το 50% των δύο παιχνιδιών που έρχονται, το ένα είναι παίχτη και το άλλο, το 50% ήταν όλο λάθος. Και οι δηλώσεις του, και ο τρόπος σκέψης του. Εν τα φουκά, είναι κάτι μας ποντό. Είπεν του Απόλλωνα, δεν ξέρω αν με πειράχτηκε, πρέπει να πειραχτεί ο γόμος του Απόλλωνα και ο Κυρίζης. Είπεν του Απόλλωνα ότι παίζουμε με μια ομάδα στην πρώτη εξάδα, πολλά πιο καλύτερη που μας, εντάξει, και πρέπει να... Ο πάθος είναι η Μπαρτσελόνα, και πήγαμε εμείς το Απόλλωνο και κάναμε έτσι να φάμε πολλά, να δικαιγήσουμε το δούν στην έδρα μας, πέκ και του γελάσουμε. Με τούν το σκεπτικό το έκαμε. Εντάξει, και εγώ αν ήμουν ήταν και όξο που τα δάχτες. Και μακάρι να βοηθήσει ο Θεός. Με το Δημητρίου ήταν να το κάνουμε στην Κρήτη και πάλι. Πάλι, ναι. Λοιπόν, επειδή ρώτησα σε... Και φοβούμαι τον, ο Θεός να τον εισέλει. Βλέπεις την οικονομία από αφός. Και θέλω να πάω στο παιχνίδι, μπορεί να πάω πιο φίλο μου τον και μακάρι να περάσει ο απολογισμός να μου θέλω, αλλά φοβούμαι λόγω της κακής προσέγγισης του προπονητή αποκλειστικά για τα δυο παιχνίδια του προπονητή. Εσύ άρχισε να μπορείς να ρωτήσω κάτι. Πας στον συνάδελφε, δεν είπα παραξενευτικές, ναι. Συνάδελφε, πας σου. Συνάδελφε. Θέλεις με τίποτα το. Φίλε, μπορείς να ρωτήσω κάτι. Τελικός είναι Ομόνοια Πάφος. Δεν ήξερα. Εγώ, αφού η Ομόνοια είναι τελικό, ρε φίλε, είναι τελικό. Η Πάφος, η Πασό είναι πιο γύρω. Δεν είναι που σημαίνει. Ότι επειδή είναι τελικό. Η Ομόνοια να πάει. Τι σημαίνει ότι θέλει. Ναι, η Ομόνοια να πάει. Δεν μπορεί να βάλει όλα κάτω. Μου πήτσαμε αύριο κάτι τίτλο. Εντάξει, δεν θα κέψει. Ο Πάφος είναι. Κι αν μου την λέμε, σώτα να μακέψουν. Εν κάνει ξύτημα του μακέψου. Να τη λέμε σώτα. Να βάλει σωστά το φίλε. Πάντα ο Μαρικός τον ακολουθεί. Ρωτώ σε ελληνικά και απαντάς μου αράπικα. Με αράπικα σου απαντώ. Ποιο είναι το δουλειάρο τελικού και παίρνει από τον Ματσίγιο στον Παρπουένα. Είσαι ο καλύτερος δημοσιογράφος της χώρας, το υπογράφω κύριε. Εντάξει, και εμάς είσαι να κάνει πιο μεγάλο κουπίν τώρα. Δεν να τον έχουμε ύστερα μόνο να παρεδίσεις. Δεν να τον έχουμε τούτο πάντα και λέμε. Τον είπε, δεν κάνει στο φτύμα κόλλιμα και τούτο τώρα. Ρωτάς με, βάλεις μου κάτι ποτζί, κάτι ποτά, κάτι πουτάλα, κάτι πουτανιές, εντάξει. Ας το να πάει. Ναι, μα απαντήσε ρε. Είπας. Τελικό νομονία, Πάφος. Ναι. Εντάξει. Ναι, γράψε όμως, ακούεις, Μαρέκος. Τελικός Ομόνοια Πάφος και να πιάει Πάφος. Να μαρκέψουν οι Ομονιάτες, έχασαν το κύπελλον Παδωρά, να μαρκέψουν το παιχνίδι ο Απόλλωνας. Μα να πεις Παδωρά, δεν να πιάει Πάφος. Σου είπα, να πω και ξυμίνε που σου καλέσω Παδωρά. Ρες που κάναμε το πάρτι που καλέσαμε τον πιο μόνο 100 εκπομπές. Σου το είπα από το μικρόφωνο ότι Πάφος να πιάει το κύπελλον. Ναι, είπες το, ναι, συζήγη. Χατ. Λοιπόν, πέμω τώρα στα σύντομα πολλά, σημείο.
Τα σημείο. Α, Πάφος ανόρθωση. Πάφος ανόρθωση. Πάφος ανόρθωση. Πού είναι η Πάφο. Πάφος ανόρθωση. Πάφος ανόρθωση. Άμα δεν έχουμε... Δύο. Α, εκομόνια. Λοιπόν, το πάντα πως είδαμε. Για τα μέτρα, μαλεκό, τα μέτρα, μπροστά σου. Πάφος ανόρθωση. Δύο. Α, εκομόνια. Όλα, γεια μου, Χριστέ μου, Θεέ μου, να είναι πόλεμος, α, πόλεμος. Ένα κέψι ΑΕΚ, Παναγία μου. Τέλο το σημείο, για στην ΑΕΚ. Πρέπει να δέρω για μια προάθεια να πω. Θα κέψει ομόνια αθανιδέρη ΑΕΚ. Επικοινωνία του Πάσιμα. Κλείνει ό,τι διάζει για την ΑΕΚ να διάσει πάντα να εστρώει. Ιδανικά. Κλείνει μου. Επειδή είμαι δίπλα σου και επειδή μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Επιάσε. Και πειράζει με να συνεχίσει να μιλάω για την ΑΕΚ, διότι πέρσι που ελάλουν και ξέρω εγώ. Εντάξει. Αγαπώ σε, λατρεύω σε, ΑΕΚ Ομόνοια, δύο. Δηλαδή, είπες το δύο για να έρθει άσο. Είπε δύο, δύο. Περίπου, τζιάφου. Από ελάρεις. Άσο. Άρεστο. Λοιπόν, μάλε μου, τελειώσαμε. Ο Θέλος εθνικός. Άριστα, ρόλα. Ο Θέλος εθνικός. Τέσσερα, πέντε. Σαλαμίνα, δόξα, Σαλαμίνα. Μηδέ, έξι. Ζακάτσι, Γκαμιώδησα. 7-7. Απόλλο, ΑΕΛ. μετά το κύπελλον του το. Ναι. Παραγία. 0, 1, 3. 1, 3. Ναι. Γιατί στα play-offs του δεύτερου γκρουπ θα πούνε 9, 6, 15 και 14, 29, 33 γκρουπ. Πάτε. Λοιπόν, δικαιώσαμε. Μάλε μου, δικαιώσαμε. Ευχαριστούμε την Τράπεζα Κύπρου που έδωσε την εκπομπή μας. Ο λόγος σε σένα, να πεις την κυβέρνηση, ας υποστώ να σε βλέπω. Μάλε την κυβέρνηση, μάλε αρέσκω σου. Είναι μόνο να πεις. Έχω πολλές ιστορίες της κυβέρνησης. Ναι, λες. Πολλές, αλλά πρέπει να διακόψουμε και να σου πω άλλη ιστορία. Ας σου πω ιστορία που ετούν παρά και φορές με τον ίδιο. Είπες μου τι έπρεπε. Πότε σου. Είμαι στο ράδιο. Είμαι στο ράδιο. Ναι. Πού είσαι στο ράδιο, είσαι, ναι. Στην Λακατάμνη. Ναι. Εντί θέλει τσί. Θέλει, γιατί μπορεί να έμπασα, μπορεί να, νέα γενιά τώρα, μπορεί να... Δεν πας ακούσε, ρε. Μα ξέρεις τι είναι εσύ μόνο, ρε. Είπες στην 17. Γιατί, που έφυγε από την κυβέρνηση, δεν ήξερες πίσω είμαι. Πάνω κάτω. Ναι, πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Να πω την ιστορία, γιατί το μετούν παρά εγώ ήρθα μου, η μάνα μου ήταν Fiat Uno. Fiat Uno, ένα μαύρο Fiat Uno. Και πήγαμε στη Λακατάμια και στο στρατό είναι αυτή η ψυχή μας. Το ξέρεις, διότι λαλούν και εμείς δεν κάνουμε στρατό με τίποτε. Έκαμε σειρά. Εύκαιρνα, έφευκα κάθε μέρα και πήγαμε στο νησί και στρέφω πίσω και ευκαλά. Σκοπιά, 8, 10, 4, 6. Κάθε μέρα, κάθε. Πέντε φορές τεύτωμα στο ΣΥΠ, Σώμα Ειδικού Πολέμου. Πού ήταν τον πρώην, πού ήταν τώρα σπίτια, ένα μπουσιά. Τι είναι ευθεία, πάει ένα με ένα σε πίνε, ένα σε κέντρο. Του εκκίνησε και ούρνο να προλάβω την προπόνηση, να του σε δρόμο να πάει στο έρι. Που είναι η προπόνηση. Του ούριστο να φύγω να προλάβω την προπόνηση, και δεν καφώ να πίσω πόνα. Τσαμέ, ναι, τώρα τσαμέ. Λακατάμια προ τα κάτω να σου πω τσαμέ στο. Ράντα πάω του μετρό. Οκ. Πού ήταν, ήταν ένα ζώο. Ναι, ήταν μπράβο. Και φώτα. Μπράβο, έριξε φώτα. Τώρα από το ράντα πάω του μετρό, κολλώ πίσω πονά, διπλοκάμπινο, είχε ποτούν το μυστρίν, είχε ποτούν τα... Τώρα πω γιατί είσαι άνθρωπος. Ομονιατής. Ούτε επέξερ. Αφού και ξέρετε τι καταλαβαίνετε. Ας ξέρετε που ξεκινούν και... Μάθε μωρό τότε, ήμουν γνωστός. Κούρνο πίσω του, κατεβαίνει άνθρωπος κάτω, μπεροκαμακιάρης, μεγάλος άνθρωπος, μου, να μπορούν να λούνται το που κρυμπάει στα αυτοκίνητα, εμένα η αλήθεια του, να μπορούν να πάει, γίνεται η σούτσου που βρίσκεται η σούτσου πίσω και ένα τσιμπουμπούρι, κόψα το δίκιο, αφού τα γίνανε σιέρα, έτσι από το... Το δικό μου έγινε λουβίκια, έως πάντα, επειδή σας αμέντω, καιρός είχα εμένα η Ανούλα,
Σάζουμε εδώ, πιάνουμε το αυτοκίνητο στο ρεύτωμα. Ξανά λίγο που πίσω, παρέμει το πάρα. Λίγο πιο κάτω από το λανταμότρα, από την πενζίνα, ίδιον τόπο. Λίγο πιο κάτω, πάλι την ευθεία. Τάπο να πουλήσω να πάω προπόνηση. Αλλά είναι άλλο ίδιος. Θόρυ με ο άνθρωπος με τα στρατιωτικά, δεύτερη φορά. Εντάξει. Γεια μου λέει αλήθεια. Ας ακούω τηλέφωνο μου, γεια μου. Άμα σου διούν άδεια από το στρατό και φύγεις και φεύγεις. Γιατί είμαι με στρατιωτικά. Πιάνε με ένα τηλέφωνο. Να μην είσαι κοέτσο, να αρέσεις. Έτσι βιάζομαι εγώ, γεια μου λέει μου. Ύστερα βεύκω. Εννοεί μου! Παναγιά μου, φίλε μου! Αληθινή ιστορία, ρε φίλε, έτσι πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Φιλάκια.